αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος. Εδώ από την Αταλάντη, από τη Φθιώτιδα, πριν ήμασταν στο Κάστρο, θα πάμε στην Ανθίλη, θα συνεχίσουμε στη Θεσσαλία. Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Με τον αγώνα τους έχουν καταφέρει να στριμώξουν την κυβέρνηση, η οποία πέρασε από το ψέμα και τη συκοφαντία και την καταστολή αρχικά σε μέτρα κοροϊδία, τα οποία δεν λύνουν τα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Εμείς αυτά θα παλέψουμε και μέσα στη Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο και έξω από αυτή στους δρόμους του αγώνα, γιατί πραγματική αντιπολίτευση είναι ο οργανωμένος αγώνας των αγροτών, ο οργανωμένος αγώνας των εργατών, των φοιτητών και όλοι αυτοί μαζί, γιατί έχουν κοινά συμφέροντα. Οι εργάτες, οι υπάλληλοι, οι μικρομαγαζάτορες, οι φοιτητές, οι οικογένειές τους θέλουν να τρώνε φθηνά και ποιοτικά προϊόντα, και αυτά μπορεί να τα προσφέρει ο Έλληνας αγρότης. Αλλά με το κόστος παραγωγής που υπάρχει, με τις εξευτελιστικές τιμές, με την έλλειψη, παντελή έλλειψη προστασίας από φυσικές και άλλες καταστροφές, δεν γίνεται αυτό δυνατό. Αντίθετα, κερδοσκοπούν οι έμποροι, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, όλους αυτούς που πρημοδοτεί και χρηματοδοτεί η ελληνική κυβέρνηση μαζί με τους ομίλους της ενέργειας, και ο Έλληνας αγρότης, ο Έλληνας εργάτης πληρώνει φόρους, πληρώνει για την υγεία, πληρώνει για την παιδεία, πληρώνει για τα πάντα. Και βεβαίως έχει μεγάλο κόστος, χαμηλές πάρα πολύ τιμές των αγροτικών προϊόντων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς την οικογένειά του. Ευθύνεται επίσης και αντίπαλος είναι η κυβερνητική πολιτική, όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν μέχρι σήμερα, είναι τα κόμματα που σηκώνουν ύμνους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών, των 27 αγορών και του ανταγωνισμού, που δήθεν θα έφερνε ευημερία στο λαό και εισόδημα στην ελληνική αγροτιά, και την ίδια στιγμή ψηφίζουν την ΚΑΠ, η οποία μειώνει συνεχώς τις παροχές, τις ενισχύσεις, τη χρηματοδότηση, και βεβαίως δεινοπαθεί ο Έλληνας αγρότης. Όλοι αυτοί μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ψήφισαν την ΚΑΠ. Οι αγρότες ενάντια στην ΚΑΠ σήμερα, ενάντια σε αυτές τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κομμάτων και των κυβερνήσεων που τη στηρίζουν, είναι ενωμένοι με συγκεκριμένα αιτήματα. Αυτά πρέπει να υλοποιηθούν εδώ και τώρα.